Θα σας διαβάσω κάποια στοιχεία από το βιογραφικό, το πλούσιο βιογραφικό του Γιάννη Αμαραντή. Είναι πολύ ταπεινός στο βιογραφικό του, αλλά εσείς μπορεί να φανταστείτε περισσότερο από αυτά που θα σας διαβάσω. Ο Γιάννης Αμαραντίδης από παιδί 12 χρονών ασχολείται με την παράδοση και κυρίως με την ποντιακή. Χορευτής, χοροδιδάσκαλος. Στην Εύση Λονέσχη Καστοριάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1978. Το 1982 έως το 1990 πρόεδρος του Σύλλογου του χωριού του, την Νόη Καστοριάς. Την περίοδο αυτή έρχονται τα αδέρφια μας από την πρώην Σοβιετικής Δημοκρατίας, δημιουργεί την Επιτροπή Αποκατάστασης Ποντίου στον νομό Καστοριάς με την πλήρη αποκατάστασή τους. Επανέρχεται στο αρχικό του σύλλογο την Εύξη Νολέσχη ως πρόεδρος το 1993. Μετονομάζει το σύλλογο σε οργάνωση Ποντίου Νομού Καστοριάς. Με το σύλλογο του ξεκινά τον αγώνα για την αναδιοργάνωση του ποντιακού χώρου. Προεδρεύει της Επιτροπής για το πρώτο οργανωτικό συνόδριο των πρωτοβάθμιων ποντιακών σωματείων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στην Παλαιά Φιλοσοφική Σχολή. Εκεί παίρνεται ο σπόρος από 77 σωματεία από όλη την Ελλάδα για την ίδρυση της ΠΟΕ, Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, όπου 4,5 χρόνια είναι στο Δέλτα Σίγμα. Είναι και ειδηλικό μέλος του Παγκοσμίου Οργάνου της ΔΣΥΠΕ, Διεθνή Συνομοσπονδία Ποντίων Ελλήνων. Μοναδικός του στόχος, η διεθνοποίηση της γενοκτονίας των ποντίων της χρονικής περίοδου 1916-1923. Στις 11 του 2001, ο Σύλλογος του κατασκευάζει το πρώτο μνημείο γενοκτονίας στην πόλη της Καστοριάς. Τα αποκαλυπτήρια γίνονται από τον τότε πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο. Ξεκινά τα ταξίδια του για την πατρίδα του τον Πόντο. Αρχικά με το Σύλλογο το 2005-2006 πηγαίνει στην πατρίδα το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Καστοριάς. Μετά αρχίζει την προσωπική του έρευνα για το χώρο του δράματος
του παππού του στις δύο εξορίες το 1916 και 1920. Από την Τραπεζούντα στη Ματσούκα, τουρκιστή, Καριές και το χωριό Λαραχανή, το χωριό του, του παππού. Περπατά στους δρόμους με το αμάξι για το Ορζερούμ, το Auschwitz των Ελλήνων του Πόντου. Ο Γιάννης λέει στεντόρια, ροντερά. Ιστορία γράφουν οι στρατιώτες με άξιους στρατηγούς, αλλά ιστορικοί γράφουν μόνο για τους στρατηγούς. Αυτός έγραψε για τον παππού του στρατιώτη, τους 300 του χωριού του και τους 3.000 της Ματσούκας. Στην πορεία μαζί με τους άλλους 353.000 γράφει τα μικρά τους ονόματα, τα χωριά τους και τις πόλεις τους. Η γνώση του χώρου τον βοηθάει για να συμπληρώσει το ιστορικό πόλεμο. Ταιριάζει τα αφηγήματα του παππού Χαράλαμπου Αμαρατίδη. Δεν γράφεις τα ιστορικά γεγονότα χωρίς να περπατήσεις στον δρόμο από την αυλή του σπιτιού έως το Auschwitz και από εκεί στο Σαρίκαμις του Κάστου Ντάχαου, του Ντάχαου. Αυτό το δράμα πήρε ο Γιάννης πολλές φορές στον δρόμο του θανάτου και της καταστροφής. Κατάρα Θεού έτον ρίζαν και ιστερνά έρθεν ο ξεριζωμός, λέει ο παππούς Λάμπος. Ο Γιάννης εκπληρώνει το χρέος του. Δεν ξεχνάει. Γράφει το βιβλίο. Κάνει μνημόσυνο για τον παππού του, αλλά και για όλους τους γενοκτονημένους αδελφούς. Είμαστε η μνήμη που έχουμε. Χωρίς μνήμη δεν θα ξέραμε ποιοι είμαστε, λέει ο νομπελίστας Πορτογάλος συγγραφέας Ζωζέ Σαραμάνκο. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο τον έχει ο Δήμαρχος, πρώην Δήμαρχος του Κυρκής. Έτσι πες. Γιατί έχω παράγανη με την κυρία. Άπαξ Δήμαρχος, πάντα Δήμαρχος. Με τη Σάικη. Και γιατρός. Ο Τάσος Αμανατίδης, γνωστός, πολύ γνωστός, πολύ καλός γνώστης της ποντιακής ιστορίας, θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του Γιάννη του Αμανατίδη. Απολαύστε. Ο συγγραφέας, ο Καστοριανός από την Ινώη Καστοριάς, ο Πόντιος Γιάννης Αμανατίδης, αρχικά εξηγείται δηλαδή ότι θεωρούσε χρέος του, ιερό χρέος του, να αναφερθεί στην ιστορία του χωριού των προγόνων του, του ιστορικού χωριού της Λαραχανής. Δεν είναι τυχαίο, αγαπητοί μου, σήμερα το γεγονός ότι γίνεται παρουσίαση εδώ στο Κυλκής, γιατί ένα μεγάλο, σημαντικό, από τα πιο υγιά στοιχεία της Λαραχανής εγκαταστάθηκε στο Κυλκής, στον Άγιο Μάρκο. Το λέω αυτό γιατί το Κυλκής φημίζεται μεν ότι είναι τόπος, νομός. Έφυγαν οι αυτοί, δεν με προσφώνησαν τους αντιδημάρχους και τους υποψηφίους, έτσι. Πάση περιπτώσει ήταν εδώ η αντιδημαρχία μας. Λέω το Κυλκής φημίζεται εμένα, αλλά φημίζεται, πάτερ, εσείς το ξέρετε καλύτερα, ότι είναι νομός ποντίων. Ποντίων δεν έχουν άδικο, αλλά οι πόντιοι αυτοί έχουν περισσότερη ποντία. Τους έχουν προέλευση κυρίως από τον Κάφασο. Ο ποιος Κάφασος? Εκείνα τα χρόνια ήταν με εστία ποντίων, αλλά δεν ανήκε στον ιστορικό Κάφκασο γεωγραφικά. Ήταν εκτός Πόντου. Λίγα είναι τα χωριά του Κυλκής που προέρχονται από τον καθαυτό Πόντο, αυτό το χάρτη που βλέπουμε στους τείχους.
θα σας πω, η Νέα Σάντα είναι ένα από τα χωριά, ο Άγιος Μάρκος από κάποια άλλα χωριά, αυτούς που λέμε από την Ορδού, Ορδουλούδικα, και οι άλλοι του Δυτικού Πόντου, περιοχή της Μπάφρας, της Αμψούντας, της Αμάσιας. Οι πιο πολλοί όμως, τα μεγάλα χωριά, τα ποντιακά, με την ποντιακή διάλεκτο, το ιδίωμα, προέρχονται από τον Κάφκασο. Γι' αυτό ο Άγιος Μάρκος έχει την καταγωγή από τη Λαραχανή. Οι λοιποί πόντοι γνωρίστηκαν εδώ, δεν έχουν γνώση περί Λαραχανής. Πολύ περισσότερο δεν έχουν γνώση για την επαρχία όπου ήταν η Λαραχανή, η Ματσούκα. Ακούγοντας τη λέξη Ματσούκα, εγώ νομίζω ότι δύσκολα κάποιος μπορεί να φέρει στο μυαλό του πού αναφερόμαστε. Και θα σας εξηγήσω αμέσως λίγο, αν θα με δώσετε και λίγο χρόνο και αν σας ενδιαφέρει. Στο Κιλκής, Ματσούκα και Ματσουκάτες ή Ματσουκέοι είναι μόνο στον Άγιο Μάρκο μάλλον, εκτός αν είναι κάποιοι διασπασμένοι εδώ και εκεί. Ακόμη η Σάντα ήταν στον ευρύτερο χώρο, όχι ακριβώς στις Ματσούκες, αλλά δεν απήγε και πάρα πολύ μακριά. Είναι η περιοχή που θα σας έλεγα παρακάτω, η περιοχή των μεγάλων μοναστηριών της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο πάντα, του Βαζελώνα και του Περιστεραιώτα, του Γεωργίου. Μοναστήρια για τα οποία δεν είχαν γνώση, ούτε οι Καυκάσοι εδώ του Κιλκής, ούτε οι άλλοι του Δυτικού Πόντου, λόγω αποστάσεων και συνθήκων. Γι' αυτό το χωριό της Λαραχανής, λοιπόν, θεώρησε ευχαίως να κάνει μια αναφορά ο συγγραφέας ο Γιάννης Σαμαραντίδης, διότι από εκεί κατάγονται οι προγονείς του. Ένα μεγάλο μέρος από τους κατοίκους της Λαραχανής του Πόντου εγκαταστάθηκε στην Ινόη Καστοριάς και ευδοκίμησε εκεί. Ένα άλλο μέρος, λέει παρακάτω, μεγάλο, πήγε στη Σκήτη, ένα χωριό που λέγεται Σκήτη, στην Κοζάνη, στο κέντρο της Κοζάνης περίπου. Στο Κιλκής είναι στον Άγιο Μάρκο, κοντά στη Σκίδρα, σε ένα άλλο χωριό, κάπου στη Δράμα στο Χειρό και λίγη στην Αλεξανδρούπολη εδώ και διασπαρμένη. Κάπως έτσι δεν είναι. Ροδοφά. Λοιπόν, αυτή είναι, ήθελε να τα γράψει αυτά και να μείνουν στην ιστορία. Και επιπλέον, αφού αναφερθεί και αναφέρει σε αυτό το βιβλίο που θα το πάρετε και θα το διαβάσετε, διότι έχει πάρα πολύ πολλά καλά στοιχεία, λέει, θεωρεί χρέος να γράψει την ιστορία κυρίως του παππού του. Δεν γράφει του παππού του, του Λάμπου, του Χαράλαμπου Αμαραντίδη, δεν γράφει ιστορία του Πόντου, δεν γράφει την ιστορία της γενοκτονίας, δεν γράφει την ιστορία τα κατοχθώματα ή τις, αυτές τις ταλαιπωρίες των ποντίων και τις επιδόσεις τους. Γράφει κυρίως, το βιβλίο αναφέρεται στην ιστορία του παππού του. Μέρος της ιστορίας αυτής είναι και η ιστορία του Πόντου. Και τώρα, Πρόεδρε, πολύ καλά κάνατε και κάνατε αυτή την εποχή την παρουσίαση, διότι τώρα διάγομαι τα 100 χρόνια, περνούμε δηλαδή στις εκδηλώσεις, στις επετειακές των 100 χρόνων της γενοκτονίας των Ποντίων. Διότι οι αναφορές εδώ στην ιστορία του παππού του ακουμπούν ή αποτελούν ένα μέρος αυτό που λέμε η γενοκτονία των Ελλήνων και αμέσως μετά η ανταλλαγή που την ονομάζει ο ήρωάς μας Ξεριζωμό. Αυτά έτσι σαν εισαγωγή. Παρόλο που τα στοιχεία που μας από όπου αντλεί είναι τα στοιχεία του παππού και ο παππούς ήθελε να γραφτούν, ο παππούς όσες φορές προκλήθηκε από τον εγγονό ή από κάποιον άλλο συγγενή να επισκεφθεί τον Πόντο και υπήρχε η δυνατότητα να τον επισκεφθεί, διότι πέθανε σε πολύ προχωρημένη ηλικία το 1980, όχι και πολύ τα πρώτα χρόνια. Μπορούσε να πάει. Ωστόσο, ο παππούς και το γράφει χαρακτηριστικά και δεν είναι μόνο του παππού. Και άλλον, εγώ θυμούμαι και τους δικούς μου γονείς, τη μάνα μου, δεν ήθελε να πάει στον Πόντο, δεν ήθελε ο παππούς να πάει στον Πόντο, ωστόσο όμως η ιστορία του ήθελε να γραφτεί και τον είπε και το λέει στο τέλος του συγγραφέας και το τελειώνει το βιβλίο του κατά
τέτοιον τρόπο ώστε η ιστορία πρέπει, αγαπητέ Ανεψιέ, όπως τον αποκαλούσε, να γραφτεί για να μαθαίνουν την ιστορία μας. Να μην ξεχαστούμε. Στο γράψιμο υπολόγιζε περισσότερο. Ο ίδιος λέει ο συγγραφέας, πήγε, ενώ ο παππούς δεν ήθελε να πάει, αυτός πήγε 6 φορές. Έχει το κόψι που σημαίνει ότι έχει πρωτογενές υλικό στα χέρια του. Είπε να γράψει και λίγα λόγια στην αρχή για την ιστορία της, του χωριού. Και μάλιστα αρχίζει την ιστορία του από την εποχή του Χάτη Χουμαλιού, την εποχή των μεταρρυθμίσεων, του τελευταίου δηλαδή μισού του προηγούμενου αιώνα. Διότι ουσιαστικά, για να ξέρουμε και να ξέρετε, η ιστορία του πόντου, αυτή για την οποία μιλάμε και λέμε ότι εμείς εκεί στον πόντο είχαμε το Α και το Β και τα Βουτούρτα και τα Μέλτα και τα Τουτουγιάδας και τα αυτά, αφορούν την ιστορία των τελευταίων δεκαετιών. Δεν ήταν πάντα κατά τη διάρκεια της περίφημης τουρκοκρατίας των 400-500-600 χρόνων. Τα τελευταία 50-60 χρόνια είναι η ιστορία στην οποία αναφερόμαστε και αναφέρονται όλοι οι ιστορικοί και όλοι οι μελετητές κυρίως. Αυτά τα τελευταία χρόνια που έγιναν οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις, δηλαδή με τις επεμβάσεις των ξένων, έπρεπε να εξυγχρονιστεί το κράτος, δόθηκαν τα προνόμια, αφαιρέθηκαν από την Εκκλησία, Πάτερ, θυμάστε, Παντοδύνη, η μόνη εξουσία των χριστιανών και των ημετέρων εκεί και των λοιπόν εδώ, στην Βαλκανική υπό-Οθωμανική διοίκηση. Η μόνη εξουσία ήταν η Εκκλησία που άρχιζε από τον Πατριάρχη και μέσω των κατατόπους Μητροπολιτών έφτανε στον παπά του χωριού. Εκεί μόνο προσέφευγαν οι χριστιανοί. Μετά από αυτές τις μεταρρυθμίσεις, λέω τη λέξη Χάτη Χουμαλιού, διότι σχεδόν όλοι σας ξέρετε αυτή την έκφραση, δόθηκε με την πίεση των ξένων, των ευρωπαϊκών δυνάμεων, γιατί έπρεπε να εξυγχρονιστεί και η Τουρκία. Η πόλεμη της ήταν συνεχής. Ισοπολιτεία. Είπανε δεν είναι η κατάσταση αυτή. Οι χριστιανοί πρέπει να γίνουν ίσοι με τους μουσουλμάνους. Άρα μέχρι τότε δεν είχαν δικαιώματα ζωής. Δεν εστρατεύοντο. Οι χριστιανοί δεν πήγαιναν στρατιώτες, αυτό το ξέρετε. Το ξέρει και ο Βάβης ο Παπαδόπουλος που γράφει πολύ. Το ξέρουν και οι λοιποί, οι παπάδες μας είναι και πολύ έτσι σε αυτόν τον τομέα προχωρημένοι. Από εκεί και ύστερα είπαν να τους στρατεύσουν. Αλλά πάλι ο λαός δεν ήθελε ο μουσουλμανικός να στρατεύονται, γιατί το βιβλίο έχει σχέση με τη στρατολογία. Δεν ήθελαν να στρατευθούν οι χριστιανοί. Κατά αυτό μουσουλμάνοι. Είναι υποτιμητικό. Δεν μπορεί να κρατάει όπλο αυτός ο Ραγιάς. Και τους δώσανε το δικαίωμα να πληρώνουν αντισύπωμα. Για να μην πάνε στρατιώτη. Το αντισύπωμα άλλοτε ήταν άλλο. Από 40 γρόσια μέχρι λίρες. Μπορεί ένας που πλήρωνε να ξαναπληρώσει. Και πληρώνανε αντισύπωμα. Είναι κάτι ιστορίες που πρέπει να τις ξέρουμε. Πληρώναν τα αγόρια. Από 15 χρονών μέχρι 70 χρονών οι άντρες, ανάλογα με την οικονομική τους επιφάνεια και κάθε χρόνο ένα είδος έμφυα πληρώνανε. Όσοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν πήγαν και φτωχοί. Κατέφευγαν, φέρετε και λίγο νερό, λοιπόν, στα παρκάρια εκεί τους. Όσοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν, αναλάβανε το χωριό οι πλούσιοι να δώσουν το μερίδιό τους για τους φτωχούς. Άφησε τα υπονοούμενα. Αυτό. Λοιπόν, είπαμε για να σπάσουμε και λίγο τη μονοτονία της κουβέντας, πετάμε για κάποια κουβέντα τέτοια. Αυτό, σκεφτείτε ότι πιο πολλοί γονείς, οι πιο πολλοί γέροι μας, ο Αζιωστόπουλος, θυμάται, τον βλέπω εδώ και θυμάται καλά. Λέει τότε έτσι ήταν, δεν γραφόταν καν, για να μην έρθουν στην ηλικία των 15 χρόνων και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν. Ή παίρνουν άλλα ονόματα ή κλπ. Είχαμε
πολλά τέτοια κρούσματα εξαιτίας αυτών των συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη την εποχή. Σήμερα είναι Κυριακή τώρα. Βγήκαμε... Να μου τις κρεμέτες. Μανάτες. Λοιπόν, τώρα είπα μια μεγάλη εισαγωγή. Λέω λοιπόν ότι άρχισε με μια, το βιβλίο που θα διαβάσετε, αρχίζει με την ιστορία της Παραρχανής, μπαίνει μετά στην ιστορία του παππού, περιγράφει τις στρατολογίες και τις, τα δεινά που είχε υποστεί ο παππούς δυο φορές στα ορεινά, στα βάθη της Ανατολής του Ριζερού. Το Ριζερού είναι, έχουμε χάρτη, είναι στο βάθος. Ανατολικά, βόρεια ανατολικά, στα βάθη της Ανατολής, πέρα από την Τραπεζούντα και πέρα από την, την Αργυρούπολη, την Κιμισχανά. Και στο τρίτο μέρος του βιβλίου του, μετά την ιστορία του παππού, αναφέρεται στα ταξίδια του στην αυτή, την οποία θα τον παρακαλέσω να μας τα πει εκεί στην πατρίδα. Βρήκε εντοπίους τώρα που ζουν εκεί, οι οποίοι κρατούν κατά ένα μέρος από τους παλιούς κατοίκους της, θυμούνται ιστορίες και είναι συγκινητικές όπως τις περιγράφω. Τώρα, η Λαραχανή, θα πρέπει να ξέρετε, το λέω τόσο πολύ γιατί μεταξύ μας είναι πιο πολλοί από τον Άγιο Μάρκο και χαίρονται και κολακεύονται να ακούνε το χωριό των προγόνων τους. Εγώ τους έχω κοντοχωριανούς και μπορώ να σηκώσω με κεφάλι από την παρουσία της Λαραχανής. Όλα όσα κάνουν και η διάλεκτος που έχουν είναι η καλύτερη του πόντου. Δεν παραξηγούνται με τους ορτουλούδες εκεί, δεν τα λένε καθαρά τα ποντιακά. Είναι κοντά στην Τραπεζούντα, έχει 30-40 χιλιόμετρα από την Τραπεζούντα και στον δρόμο που πάει για την Παναγία Σουμελά, που είναι το ποτάμι αυτός ο Πηξίδης, αυτός ο Δαφνοπόταμος, εκεί που είναι στην αρχή η Μάτσκα, εκεί που είναι το γεφύρι της Τρίχας. Και ο Δαφνοπόταμος ξεκινάει από πάνω μία από τις πηγές του είναι και της Λαραχανής, έλα Δάφνη ποταμέ, που είναι τραγουδισμένο το ποτάμι και το ύφτο. Δηλαδή είναι στην καρδιά του πόντου η Λαραχανή. Και όπως είπα στην αρχή, τα μεγάλα μοναστήρια είχε και εξέχουν τα τελευταία χρόνια από το 1903. Καταργήθηκαν τα προνόμια και αυτές οι σταυροπηγιακές πάτερ μονές που είχαν τις ιδιαιτερότητες και την αυτονομία τους και δεν εξαρτιόντανε. Τώρα εμείς χειροκροτάμε, αλλά εκείνη την εποχή το Πατριαρχείο έκρινε ότι δεν μπορούν τα μοναστήρια της Λαραχανής, δίπλα ήταν, να εκτελέσουν τα θρησκευτικά τους κατοίκοντα και έπρεπε να υπαχθούν σε Μητρόπολη, να έχουν δεσπότη επικεφαλής. Γιατί άλλο είναι ο δεσπότης που κάνει περισσότερες πράξεις και άλλο είναι η καλόγερη. Από το 1903 υπήθησαν στη Μητρόπολη της Ροδοπόλεως, μια καινούργια Μητρόπολη με τη Λιβεράη, μια κομμόπολη εκεί κοντά, δεν ήταν μακριά από την αυτή, Γαλλίνα, Λιβερά και τα μοναστήρια αυτά, Παναγία Σουμελά, υπήρξαν εκεί. Εκεί υπαγόταν και η Λαραχανή, λίγα χιλιόμετρα δηλαδή, από την Τραπεζούντα. Και αν σκεφτεί κανείς, δει το χάρτη, η Λαραχανή είναι στα νότια της Τραπεζούντας. Εμείς εδώ, η Τραπεζούντα είναι στη θάλασσα. Όταν λέμε θάλασσα, νομίζουμε ότι η θάλασσα επειδή είναι στο νότο, ότι και εκεί ήταν στο νότο. Είναι στο βορρά. Ενώ εκεί ήταν στο νότο και ο νότος ήταν ορεινός. Ο νότος της Τραπεζούντας. Είχαν δύσκολους δρόμους, δεν υπήρχαν και αυτοκίνητα και η επικοινωνία ήταν δύσκολη. Το χωριό λέει και έχει μια φωτογραφία. Δεν ήταν συγκεντρωμένο. Είχε πολλούς συνοικισμούς ανάλογα με τα σόγια. Εδώ γράφει μέσα στο βιβλίο. Όσοι το πάρετε θα δείτε ότι στον Άγιο Μάρκο είναι οικογένειες και γράφει μέσα τον Παπαθανασιαδαίο, τον Εξουζάντων, Εξουζίδης, Εξούης στα Ποντιακά,
στα τουρκικά είναι ορφανός. Εδώ πολλοί στη Μινώη το γυρίσανε στο Ορφανίδης, Εξουζίδης. Είναι γνωστή οικογένεια στο Ιωάννη. Είναι η Σαβιδέη, μεγάλο σόι, ο καπετάνιος στον Άγιο Μάρκο το καφενείο. Είναι και άλλοι Σαβιδέοι στη Σκήνη κλπ. Οι Διαμαντιδέοι επίσης είχαν άλλο συνοικισμό. 5-10-20 σπίτια, οικογένειες, οι Χαριτιδέοι, Χαριτίδες του Αγίου Μάρκου, Μιχαλίδες, Αλεξανδρίδες κλπ. Σύνολο ήταν μεγάλο χωριό, 2.300 άτομα, τα οποία οι 2.000 ήταν Ρωμαίοι, ήταν Πόντιοι, ήταν Έλληνες. Λίγοι ήταν οι Μωαμεθανοί. Και είχε πόσες λέτε, 14 εκκλησίες. Είχε και δασκάλους στο χωριό. Δασκάλους, το θέμα του δασκάλου σε μια άλλη ομιλία είδα από μένα για την παιδεία, την εκπαίδευση στον Πόντο. Τους πλήρωναν οι χωρητοί, δεν τους πλήρωνε το κράτος. Και τα σχολεία τα χτίζαν οι ίδιοι. Ονομαστικοί πήγαιναν η επιτροπή και τους έψαχναν είτε από την Τραπεζούδα, είτε από το Πατριαρχείο, είτε από την κυρίως Ελλάδα. Είχαμε και από Ελλάδα δάσκαλο στην Λαραχανή. Μεταξύ δε αυτών, όποιος ήταν ο Χαριτίδης. Ένας της οικογένειας του Χαριτιδέου. Στην Ινώη. Και εδώ έχουμε Χαριτίδη. Όχι, ο δάσκαλος ήταν στην Ινώη. Για εκείνο το πράγμα που ήταν ονομαστή η Λαραχανή, που το όνομά της λένε το Χάνι και το Λάρας και κάποιος Λάρας πιθανόν είναι από εκεί το Λαραχανή, ήταν περιοχή που περνούσαν καραβάνια και έπρεπε μετά από 50 χιλιόμετρα από την Τραπεζούντα μέχρι εκεί πρέπει να διανυκτερεύσει. Είχε πολλά χάνια και μέχρι τελευταία είχε πολλά χάνια. Έλεγε λοιπόν ο Ελευθεριάδης, ένας τον οποίο γνώρισα εγώ. Λίγοι θα τον ξέρουν ή θα τον γνώρισα, διετέλεσε και βουλευτής στη Θεσσαλονίκη δεκαετία του 60. Έγραψε ένα πολύ ωραίο από την Λαραχανή. Καλαογραφικά, Ελευθεριάδης Ελευθέριος. Ο οποίος μάλιστα τόσο πολύ αγαπητός πήγε τελευταία 90 χρονών εκεί και εκεί που ανέβηκε τον ανήφορο έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε στην πατρίδα του. Αυτός λοιπόν είπε για το όνομα Λαραχανή πρόσφυγε από εκεί και όλοι το πήραν και το γράφουν. Εκείνο για το οποίο ήταν ονομαστή η Λαραχανή αγαπητή μου του Αγίου Μάρκου ήταν τα παρχάρια της. Παρχάρια τα ξέρετε, είναι θερινή βοσκότοπη. Έχει εδώ σε εμάς συνδυαστεί με το τόπο παραθερισμού. Πιθανότατα να έπαιζε και αυτό το ρόλο του παραθερισμού, αλλά κυρίως ήταν βοσκότοπη. Είναι όπως οι Σαρακατσάνοι, ξέρω εγώ, πηγαίνουν τα καλοκαίρια στα βουνά κλπ. Και πηγαίναν κυρίως στις Αγελάδες και είχε αυτόν τον χώρο, βοσκότοπη δηλαδή. Περνούσαν 4-5-6 μήνες ανάλογα με τις εποχές και γύριζαν το φθινόπωρο και κάναν τις οικονομίες τους, τα προϊόντα του γάλακτος κλπ. Και η ζωή τους ήταν συνδεδεμένη με τα παρχάρια. Εκεί δε είχε και τα πηγάδια, τις περιγραφές που έχουν κλπ. Της Περφόρας, το πηγάδι του Ακρίτα, το Ζαντόν το Μέλι, έχετε υπόψη. Περισσότεροι το έχετε υπόψη. Είχε κάτι λουλούδια αρωματικά, ή το ροδόδεντρο ή αζαλέα. Αζαλέα ή ποντιακή, έτσι λέγεται, ένα ωραίο λουλούδι με ωραία αυτά. Το οποίο όμως είχαν ένα νέκταρ πολύ ισχυρό. Το παίρνανε οι μέλισσες και φτιάχνανε το μέλι και όποιος έτρωγε αυτό το μέλι επαλαλούντουν. Τρελαινότανε πραγματικά. Και δύο-τρεις ημέρες ήταν έπεφε κάτω σε λίθαργο. Το φάγανε και οι μύριοι του Ξενοφόντα. Και το περιγράφει τόσο καλά ο Ξενοφόν και το περιγράφουν. Περιγράφει το σύνδρομο. Που το περιγράφουν και οι δικοί μας οι γονείς, το παλαλόν ή το ζαντόν το μέλι, που δείχνει ότι συνδεόμεθα με την ιστορία. Λοιπόν, το χωριό είπαμε ότι περάσανε από εκεί πολλοί, οι μύριοι περάσανε από εκεί, οι μύριοι του Ξενοφόντα περάσανε από εκεί, είχε υποστεί τις διώσεις των Τερεμπέιδων στην εποχή των στην Οθωμανική γύρω στο 16ο-17ο αιώνα και σε εμάς έγινε περισσότερο γνωστό με τις εκδηλώσεις που κάνουν τον Μόμο Γέρο, πανάρχια δρόμενα τα λέμε τώρα εδώ, έτσι εικόνες ας πούμε πρωτόγονου θεάτρου και τα γοργόνια. Γοργόνια δεν τα ακούσατε. Εγώ λόγω γειτονίας το έχω ακούσει.
Παπαθανασιάδης τα ξέρει. Το λένε ακόμη, το λέει και η μύφη μου. Πηγαίναν και ρίχναν ένα είδος όπως ρίχνουν την απόχη ή του δίχτυ, μια τσάντα κρυφά, έτσι ευνηδιαστικά μέσα στον οντά. Οι άλλοι ήταν στα παράθυρα, κουκουλωμένοι και περιμέναν να ρίξουν καρύδια ή άλλα φρούτα ή οτιδήποτε είχαν μέσα στο και το μαζεύανε μετά και φύγανε. Τα γολγόνια είναι ένα έθιμο κι αυτό, μαζί με τους μωμόγερους. Οι μωμόγεροι εκεί είχαν ειδική μορφή, δεν ήταν οι μωμόγεροι που βλέπουμε εδώ στον τετράλοφο Κοζάνης με τα κοντόξυλα και τις φουστανέλες και τις περικεφαλές, είναι μια άλλη μορφή μωμόγερων. Αυτά του Βαγίου Μάρκου έχουν τη δική τους και τα δικά τους χαρακτηριστικά. Πολλά λέω, αλλά χρειάζεται για την ιστορία, θα είμαι πιο σύντομος παρακάτω, ότι μετά που είπαμε τις μεταρρυθμίσεις, από τότε, δηλαδή μετά το 1856-1862, μουχτάριδες εδώ, είναι μια ευκαιρία αγαπητέ, να πούμε και λίγη ιστορία, γιατί συνήθως δεν τη λέμε για το σχόλιο. Μουχτάριδες, όλοι λένε ήταν Μουχτάρης ο προγόνος, ο προβάγος μου, ο προγονός μου κλπ. Και υπήρχε θεσμός. Ο θεσμός δεν υπήρχε. Ο θεσμός έγινε μετά τις μεταρρυθμίσεις. Και ο δε Μουχτάρης ήταν μεν πρόεδρος, αλλά όχι σαν αύριο που θα ψηφίσω με τους πρόεδρους, που είναι η Μαρία Τσαρίδου, προεδρίνα. Τσαρτσίδου. Α, ναι. Η Τσαριδέ είναι από τη Σκαλίτα, ένα άλλο χωριό παρακάτω. Λοιπόν, τότε είπανε με τις μεταρρυθμίσεις θα βάλουμε και έναν υπεύθυνο αλλά καλοστεκούμενο. Πρέπει να είναι 30 χρονών, να έχει τα λεφτά του, να έχει κάποια μόρφωση, να έχει κάποια εκτίμηση και ο ρόλος του δεν είναι να βγάζει, να δίνει πιστοποιητικά ή για την καθαριότητα ή για το νερό. Ο ρόλος του είναι να βοηθάει τις αρχές του Προέδρου, να βοηθάει, να είναι και έμπιστος της αστυνομίας ας πούμε ή του κράτους. Να βοηθάει τις αδερφές την ίσπραξη των φόρων. Αυτός ήταν ο Μουχτάρης. Εδώ βέβαια του δώσαμε έτσι και μια εικόνα ότι εμείς ξέρετε ήταν τάδε Μουχτάρης. Δεν είναι και πολύ τιμητικό. Ήταν μεν για τους Τούρκους, ήταν τιμητικό. Για τους Έλληνες ήταν καταλόγης. Δηλαδή έπρεπε. Αλλιώς θα τον απέλυα. Αν δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Και είπαμε με τι ασχολούνται εκεί. Με την κτηνοτροφία. Κυρίως. Γεωργία θέλανε αλλά δεν μπορούσαν διότι όπως βλέπετε είναι η ορεινή περιοχή, λίγα χωραφάκια, κυρίως καλαμπόκι βγάζανε, τα γαλακτοκομικά, τυρί, γιαούρτι, μιτζίν, μιζίθρα κλπ. Τα φαγητά τους είναι αυτά και με το καλαμπόκι και το ψωμί τους ήταν το καλαμπόκι, δεν ήταν από σιτάρι. Μην πενευθούμε, δεν ήταν άσχημο το καλαμπόκι, τώρα όλοι με τη χοληστερή το γυρίσαμε στο καλαμποκέλαιο. Και το Χαβίτς της Λαρχανής ήταν ονομαστό. Όλοι μεγαλωμένοι με το Χαβίτς αυτό το χυλό από, πώς λένε, το άνθος Σαραβοσίδου γιώτη και η τυροκλωστή. Λοιπόν, μία από τις στέκεται ο συγγραφέας σε μία χρονική περίοδο του 1870, σχετικά πρόσφατη για την εποχή εκείνη, που δοκιμάστηκε το χωριό, και όχι μόνο το χωριό, αλλά αυτός αναφέρει ειδικά το χωριό, από την Πανούκλα, από την Πανόλη. Ξέρετε, οι επιδημίες κατά τη διάρκεια της ιστορίας, όχι μόνο αυτά τα χρόνια, και πιο μπροστά, και από το 12ο, 13ο αιώνα στην Ευρώπη, στην Ασία, στη Ρωσία δοκιμάστηκε από τις επιδημικές αρρώσεις και κυρίως την Πανόλη η οποία στην απλή γλώσσα λέγεται Πανούκλα και η οποία προέρχεται από τα ποντίκια που είναι στα πλοία και από τα πλοία όταν προσαράζουν στα λιμάνια βγαίνουν έξω και από το σώμα τους που ξενίζουν τους ψήλους. Αυτό που λέει η ψήλου πίδημα, ο ψήλος ξέρετε πηδάει μέχρι τη μέση, δεν πηδάει πάνω από μέτρο. Από τα δείγματα των ψήλων μεταδίδεται αυτή η φοβερή αρρώστια
η οποία αποδεκάτησε τον κόσμο. Σημειώστε το. Περισσότεροι θάνατοι στον κόσμο γίνανε από τις επιδημίες της πανούκλας, λέμε σε αυτή την πρώτη που ανάφερα 100 εκατομμύρια κόσμους, παρά από τους πολέμους. Τόσοι αυτοί. Ήρθε λοιπόν μια επιδημία το 1872 στον Πόντο, από τη θάλασσα ήρθε και έφτασε στη Λαραχανή και αποδεκάτησε το χωριό. 1870. Οι άνθρωποι για να φύγουν δεν είχαν μέσα, δεν είχαν θεραπείες, δεν είχαν φάρμακα και φεύγανε από, στην απομόνωση στα βουνά. Υπήρχε ένα σπήλαιο που το λένε όλοι και το θυμούνται και φεύγανε και κρυβόταν εκεί μέσα και δεν μπορούσαν να τον δουν γιατί κολούσε πολύ εύκολα. Και πεθάνανε μέσα σε αυτό το σπήλαιο. Μαγαρά είναι στα τουρκικά. Υπάρχουν αρχόσκοκαλα. Επομένως θα ξέρετε, αλλά λέει ο Παπαθανασιάδης, ξέρει την ιστορία, δικαιώνει τον συγγραφέα ότι ακόμη υπάρχουν κόκαλα σε αυτή τη σπηλιά μέσα, αποδεκατίστηκε το χωριό εκείνη την φταίη και θεώρησε υποχρέωση του συγγραφέα να αναφερθεί σε αυτό το γεγονός. Τώρα από εκεί και πέρα, και εμείς στα ποντιακά το λέγαμε γουρζουλά. Δεν λέγαμε πανούκλα, δεν λέγαμε και αυτό που έμεινε τώρα και όλοι ξέρουν περί γουρζουλά, χωρίς καλά καλά να ξέρουν και τι εννοούμε όταν λέμε γουρζουλά, πήρε διάφορες εκφράσεις η λέξη γουρζουλάς, έχει μία, θα την πω, σαν να είναι κατάρα δηλαδή ή κάτι το δηλητηριασμένο, τι γουρζούλα να τρως, δηλαδή να μην πιάσουν επάνω σου να είναι κλπ. Ή ο γουρζουλόσπακτον ή ένα σωρό, τα ξέρει ο παπάς και δεν τα ξέρει καλύτερα. Δεν μας σέβανε τον γουρζουλά, δηλαδή. Μιλάει για τον γουρζουλά, όσοι θα το διαβάσετε θα θυμηθείτε πολλά. Και μετά μπαίνει στο θέμα του παππούτου. Από εκεί και πέρα λέει την ιστορία του παππούτου. Και μέσα από αυτήν θέλει να δικαιολογήσει και να πει ορίστε, μια συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί δείγμα γενοκτονίας. Και είπα προηγουμένως ότι οι χριστιανοί δεν εστρατεύονται. Όταν εγκαταστάθηκαν οι νεότουρκοι, ενώ μέχρι τότε οι χριστιανοί πληρώναν ένα αντισύκωμα, οι νεότουρκοι το 1908 και το 1910 ιδίως εφαρμόστηκε, όλοι θα πάνε στρατιώτες στους Βαλκανικούς πολέμους. Ίσως και ήταν τότε που τους Ιταλούς είχαν ένα πόλεμο, τότε που πήραν Ιταλοί τα 12 από τους Τούρκους. Και αμέσως μετά στους Βαλκανικούς. Στρατολόγησαν και τους χριστιανούς. Ήταν η εποχή για να συνδεθούμε με την ιστορία. Είναι ο Ηλίας εδώ που ίσως θέλει να την πάθει καλά ο Ηλίας της ίδρυψης. Ο Αβραμίδης, ναι. Εσύ θα ξέρεις πιο καλά. Είναι η εποχή γύρω στο 10 με 12 των μεγάλων μεταναστεύσεων. Για να αποφύγουν τη στράτευση από τους νεότερους, την υποχρεωτική, έφευγαν και πήγαιναν οι πιο πολλοί από την περιοχή αυτή που ήταν και κοντά στα ρωσικά σύνορα από την Τραπεζούντα στην Νότια Ρωσία, πάρα πολλοί, πάρα πολλοί, οι πρώτοι και άλλοι από το Δυτικό Πόντο στην Ελλάδα και κυρίως στην Αμερική, πολλοί από την Ορδού και είναι μερικοί Ορδουλούδες του Αγίου Μάρκου που είναι στην Αμερική, φύγανε ο Παπασάβας, το θυμάστε. Και συν αυτό, Μουρατιδέοι, πήγαν στην Αμερική και όταν έληξε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος γύρισαν πάλι πίσω. Επήγαν για να αποφύγουν τη στράτευση και δεν ήταν μόνο προνόμιο ή ιδέα των ποντίων, ήταν όλων των χριστιανών της Οθωμανικής, τότε ήταν ακόμη Οθωμανική Αυτοκρατορία και της Βαλκανικής. Αυτή η τωρινή της Μακεδονίας, από εκεί που είναι στην Καστοριά, ο αγαπητός Αμαραντίδης και η περιοχή εκείνη που βρίσκονται τώρα στο Τορόντο και στην Αυστραλία αργότερα στο Τορόντο και λίγο στον Καναδά είναι παιδιά και απόγονοι και από εδώ το εκλογής φύγανε εκείνης της εποχής που, για να αποφύγουν τη στράτευση. Έτσι λοιπόν είχαμε αυτό το πράγμα. Είχε πολύ μεγάλη σημασία στην ιστορία των ποντίων και δυστυχώς η ιστορική μας και η πολιτική μας
είτε γιατί δεν το γνωρίζουν, είτε γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί δεν τους συμφέρει. Δεν πολύ επιμένουν. Ξέρετε, το 1908 έγιναν και εγκαταστάθηκαν οι νεότουργοι, άλλαξε το σύστημα. Πάει ο Σουλτάν Αμπδούλ Χαμίτ, ο οποίος ήταν στιγερός δικτάτορας. Για τους Πόντιους και για τους Έλληνες του τα φτιάξαν με τη μεσολάβηση των ξένων και επέρετο και έλεγε όταν υποδέχτηκε τον Γεώργιο στην πόλη. Επειδή ο βασιλεύς δεν έλεγε της Ελλάδας, ο Γεώργιος ο πρώτος, των Ελλήνων. Λέει, εσύ είσαι των Ελλήνων με 2,5 εκατομμύρια Έλληνες, εγώ είμαι με 5,5 εκατομμύρια, εγώ είμαι ο Σουλτάνος των Ελλήνων. Αλλά τα είχαν καλά. Οι Πόντιοι, επί Αμπδούλ Χαμίτ, οι Πόντιοι, το ελληνισμό της Ανατολής δεν πέρασε και τόσο άσχημα. Τότε αναδείχθηκαν. Τότε προόδευσαν σε όλους τους τομείς, και στο εμπόριο και στην επιχείρηση και στα γράμματα και στην πολιτική. Τότε δεν ήταν πάντα να τα παπαντάν στην Τουρκία οι Πόντιοι και οι Έλληνες, αυτούς που ξέρουμε τελευταία, οι Ποδοσάκηδες ας πούμε και οι λοιποί. Έγιναν δε εκλογές και βγήκαν στην Τουρκική Βουλή του 1908, δεν ήταν πολύ μακριά, 26 Έλληνες βουλευτές. Μεταξύ των οποίων ήταν και ο Μαθαίος ο Κοφίδης της Τραπεζόντος, ένας βγήκε στον πόντο, μεθόδευσαν οι Τούρκοι τις εκλογές, έπρεπε να βγαίναν 7 ανά 100.000 και βγήκε ένας. Και αυτός βγήκε με το νεοτουρκικό κομιτάτο και εγκαταστάθηκαν στη Βουλή στην Κωνσταντινούπολη. Αυτοί οι βουλευτές επρότειναν και συνηγόρησαν και υπερθεμάτισαν να στρατευθούν και να στρατεύουν, αυτό λέω που λένε οι ιστορικοί, να στρατεύονται πλέον και οι χριστιανοί. Άρπαξαν την ευκαιρία. Και μάλιστα, επειδή ξέρουμε τώρα πώς γίνουν οι αποφάσεις, σε μια τροπολογία ενός νόμου οικονομικού περιεχομένου που έλεγαν θα πληρώνουν το αντισύκωμα, δεν θα πληρώνουν για τα οικονομικά τους. Ήταν οικονομικό το θέμα και είπαν αυτοί, όχι, θα πάμε στρατιώτες και δεν θα πληρώνουν. Και συνηγόρησαν οι πάντες, ακόμη και από την Ελλάδα. Ακόμη ο Βενιζέλος ήταν ακόμη στην Κρήτη και αυτό συνηγόρησε. Και ο Σουλιώτης Νικολαίδης που ήταν ο συνεργάτης του Παύλου Μελά και του Ίωνα Δραγούμη κυρίως, και αυτός συνηγόρησε της ομάδας Κωνσταντινούπολης. Να πάμε στρατιώτες. Έτριψαν τα χέρια τους από χαρά οι Τούρκοι, διότι ο μόνος που αντέδρασε ήταν για λίγο ο Πατριάρχης ο Ιωακήμ ο Τρίτος. Μεγάλη μορφή και πολιτική και εκκλησιαστική. Και αυτός είπε να πάμε, αλλά να πάμε κάτω από κάποιες συνθήκες. Να έχουμε ξεχωριστά τάγματα, να έχουμε το Ευαγγέλιό μας, να έχουμε αξιωματικούς Έλληνες, χριστιανούς. Δεν επέμεναν καθόλου. Να πάμε, αρκεί να πάμε, διότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ονειρεύονταν οι Έλληνες βουλευτές της πρώτης Τουρκικής Βουλής του 1910 ότι θα πάρουμε πάνω μας οι Έλληνες, είμαστε πιο έξυπνοι, θα δικαιωθούμε, θα πάρουμε ανώτερες θέσεις γιατί μέχρι τότε και σε όλα τα καθεστώτα γίνονται οι αντιφρονούντες δεν φτάνουν στον βαθμό του στρατηγού, του διευθυντού, του υπουργού, του υπευθύνου, υπουργού εξωτερικών κλπ. Αυτά είχαν στο μυαλό τους και συνηγόρησαν. Και ο Ματθαίος ο Κοφίδης, ο αργότερα εθνομάρτυρας, είναι αυτός που τον κρεμάσανε στην Αμάσια το 21, άλλαξαν τα πράγματα, είναι αυτός, δεν σας είπα, και πρέπει να το ξέρετε, δεν είμαστε μακριά από την ιστορία, εμείς το εκπληγείς. Η κόρη του, η Ολυμπία, που την πρόλαβα εγώ, που έκανα την 21η Ιουνίου από το γήπεδο μέχρι επάνω στο φόρο, ήταν η μάνα του Κοσμά του Ιωσιφίδη, το φαρμακείο που είναι τώρα εκεί στη γωνία. Την Ολυμπία θα τη θυμάσαι εσύ Μαρία. Εκείνη η κοντή ήταν κόρη του Ματθαίου Κοφίδη, αυτού
του Εθνοπάτερα, που τότε ήταν βουλευτής και όποιος και αυτός συλληγόρησε, και δεν ήταν μόνο αυτός για να τον κατηγορήσω, το λέω εγώ τώρα για ιστορικούς λόγους. Αλλά θέλω να πω ότι και οι δικοί μας δεν ήταν άμυροι, δεν ήταν μακριά από τις εξελίξεις του γεγονότος. Με συγχωρείτε την παρένθεση, αλλά βρήκα την ευκαιρία, γιατί εδώ είναι εκλεκτό ακροατήριο και πρέπει να τα ακούσω. Αυτά θα μείνουν. Τα άλλα. Αν τα πήγες εσύ, τι θα κάνουμε. Λοιπόν. Τώρα. Φτάσαμε στη στράτευση. Από 15 έως 55 χρονών είπανε με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο θα τους πάρουν στρατιώτες, αφού υποχρεωτικά. Το 1915. Και στρατεύθηκε ο παππούς, στον οποίο αναφέρεται, και ο πατέρας του παππού πήγαν στο κεντρικό εκεί, αυτό το κέντρο της συγκέντρωσης, και από εκεί, αντί να τους στείλουν στο μέτωπο, μια άλλη ιστορία τώρα, τους στείλανε δεμένους ανά δύο τα χέρια, αυτός με τον πατέρα του δεμένη, και με συμβουδία στρατοπόρου φυλάκων τους στείλανε σε καταναγκαστικά έργα στα βάθη της Ανατολής, αυτούς συγκεκριμένα, αυτή την ομάδα προς το Ερζερού. Τώρα αν έχει κανείς υπόψη του το χάρτη, περίπου ξέρει, είναι 300 χιλιόμετρα μακριά. Γιατί, διότι οι Ρώσοι μπήκανε στον Κάφκασο, έγινε η μάχη του Σαρίκαμης. Αυτοί οι Καυκάσιοι του Μπλίγκες θυμούνται τη μάχη με τους Ρώσους. Και λίγο έλειψε να πιαστεί και φάρτος ο αρχιδούκας του Ρώσου. Και ο στρατηγός χειμώνας βοήθησε τους Ρώσους και πάγωσαν οι Τούρκοι, που δεν είχαν και καλή ετοιμασία κλπ. Και απέδωσαν την ήττα και τις απώλειες της τεράσης στους χριστιανούς. Και από τότε τους απέλυσαν και τους αφόπλησαν, τους έπαιρναν στρατιώτες και δεν τους δίναν όπλα και τους στέλναν σε καταναγκαστικά έργα. Αυτό έχει γίνει καθιστώς. Ο κόσμος ενώ πήγε στρατεύεται, νόμιζε ότι πάει εξορία. Αυτοί τους παίρναν για στρατιώτες. Ο συγγραφέας γράφει μέσα για εξορία. Με την έννοια της εξορίας, δεν ήταν με την έννοια την καθ' αυτό της εξορίας, διότι εξορία είχαν πάθει ή είχαν υποστεί άλλες κατηγορίες ποντίων, ιδίως του δυτικού. Όλα τα γυναικόπαιδα, και γυναίκες και μωρά και γέρι, είναι αυτοί που πήγανε στο Διαρπεγγύ, στη Μαλάτια, στη Βηρητό, στο Χαλέπι, όπως η μάνα η δική μου κλπ. Εδώ ήτανε στρατευμένοι, ενώ τους παίρνανε για στρατιώτες, τους στέλνανε εν είδη εξορίας στα βάθη αυτής, το Ερζερούμ. Και από εκεί, από τις κακοχίες αυτές, πήρε αφορμή και λέει τα ανάσματα Τερζερουμί στην Ποντιακή, δηλαδή οι ανάσες του Ερζερού. Περιπετειώδης αυτή, στον δρόμο πέθανε είναι περισσότερο. Από κακοχίες, ασιτία, πείνα, ξύλο, αρρώστιες. Ο ξανθηματικός τύφος αποδεκάτησε σε πολλές περιπτώσεις το ποντιακό γένος. Προέρχεται από την ψήρα άπλητη. Ευδοκιμούσαν λοιπόν οι ψήρες του σώματος και ψήρες έχουν πολλών ειδών. Άλλο της κεφαλής και άλλο του σώματος των ενδυμάτων, των ρούχων, αυτά που βγαίνουν στο γιακά. Και όταν λέμε τύφο, επειδή έχουμε κι άλλον τύφο, κοιλιακό, τύφο σημαίνει στην ελληνική αρχαία λέξη κλπ. Τυφό της κατάστασης, θόλος ιδιανίας. Θολώνει εκτός ο πυρετός, γιατί μπορεί να έχουμε πολύ πυρετό και να μην είναι θολωμένο το μυαλό μας. Αλλά αυτός ο τύφος θολώνει το μυαλό από τον πυρετό και πυρετό 40 και 41. Καταστάσεις δηλαδή πολύ βαριές και με την έλλειψη των φαρμάκων εκείνη της εποχής, τώρα έχουν εξαλειφθεί, διότι έχουμε και τα φάρμακα, έχουν καλύτερες συνθήκες ζωής. Πέθαναν και αποδεκατέστηκαν οι περισσότεροι και από τον τύφο, χωρίς ιατρική περίθαλψη, χωρίς νοσοκομεία, χωρίς γιατρούς. Είχαμε το κρύο, την πείνα, τη δουλειά,
κακοχίες δηλαδή που λέμε κλπ. Αυτές τις, αυτές περιγράφει τις καταστάσεις για τον παππού του. Που αποφάσισαν επομένως να δραπετεύσουν, διότι δεν είναι ούτως ή άλλως δεν υπάρχει ζωή. Και δραπέτευσαν. Εδώ, κόριτσα, εσύ θα πρέπει να διαβάσεις κάτι. Μα δεν υπάρχει στον παππού. Δεν είσαι τόσο. Και πήγες να δεν χάσει. Δεν έβαλες μία παύση, μόνο προς τα πήγες. Αποφάσισαν να δραπετεύσουν και απέδρασαν. Εδώ. Για την απόδρασή τους και να γυρίσουν στο χωριό με τα πόδια. Λοιπόν, για διαβάστε να πιω και λίγο νεράκι. Είναι πρωί. Φοράμε ό,τι καλύτερο έχουμε, βάζουμε στις τσέπες μας ψωμί και ό,τι άλλο μπορούμε. Κλέψαμε και άρδυλα στρατιωτικά, τα οποία λασπώσαμε τόσο που να μην φαίνονται από τις λάσπες και ξεκινούμε για το τρένο. 20 άτομα με συνοδεία 5 στρατιωτών. Πάμε να φέρουμε κάρβουνο. Στον πρώτο και στο τελευταίο βαγόνι, οι στρατιώτες, στο μεσαίο, εμείς και αυτό, για να μας επιβλέπουν. Αν κάποιος προσπαθήσει να φύγει, το τρένο δεν σταματά, αμέσως πυροβολούν και το σκοτώνουν. Συνήθως η απόδραση γίνεται πριν ή μετά την διακλάδωση του Ασκαλέ για τον Παϊπούρ. Ξέρουμε ότι στο σημείο αυτό οι στρατιώτες προσέχουν πολύ. Εμείς θα αποδράσουμε λίγα χιλιόμετρα μετά τη διακλάδωση, στη στροφή του δρόμου. Οι καρδιές γοργοχτυπούν, λόγια προσευχής ανεβαίνουν στον ουρανό. Βοήθησέ μας, Χριστέ μας, Παναγία μας, Χουμελά. Περάσαμε στη διακλάδωση. Οι στρατιώτες χαλαρώνουν, ανάβουν το τσιγάρο τους, είναι αμέριμοι. Όσο μας βοήθησε ο Θεός, πυκνή ομίχλη σκέπασε την περιοχή, ό,τι πρέπει για απόδραση. Αν με ένα πήδημα δεν μας αντιληφθούν, στα 5 μέτρα δεν φαινόμαστε. Τα βαγόνια είναι ανοιχτά, τα ρούχα μας άσπρα από το χιόνι, όλα βολικά. Περιμένουμε με αγωνία την ευκαιρία. Φτάνουμε στη στροφή που έχουμε βάλει στόχο τις προηγούμενες μέρες. Πηδάω πρώτος εγώ, αμέσως ο πατέρας μου, πέφτουμε στο χιόνι και δεν κουνιόμαστε. Περιμένουμε να μας πυροβολήσουν. Δεν γίνεται τίποτα όμως. Σίγουρα δεν μας κατάλαβαν. Τι χαρά, τρέχουμε προς την ελευθερία. Τρέχουμε, τρέχουμε. Κουραστήκαμε, σταματάμε για λίγο. Το κρύο όμως είναι πολύ και αρχίζουμε να περπατάμε γρήγορα. Όσο μπορούμε πιο γρήγορα, να βγούμε από τη ζώνη των γραμμών. Πρέπει να φτάσουμε πίσω από το λόφο και μετά να ξεποστάσουμε και να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Περπατήσαμε παραπάνω από 5 χιλιόμετρα. Σταματάμε σε κάτι χαλάσματα. Έχει μια πόρτα παλιά, τη βάζουμε πάνω στους τοίχους και σε μια γωνία και μπαίνουμε από κάτω, αφού καθαρίσαμε το χιόνι. Αποφασίσαμε ότι εδώ θα μείνουμε αρκετή ώρα γιατί οι κλένες μας είναι βρεγμένες και βαριές. Αφού βεβαιωθούμε πρώτα ότι τα χωριά είναι μακριά, ανάβουμε φωτιά. Δεν κινδυνεύουμε γιατί η ομίχλη ακόμα είναι πυκνή. Μαζεύουμε ξύλα από τα χαλάσματα. Για καλή μας τύχη βρίσκουμε και προσανάγματα από χόρτα γιατί μάλλον εδώ ήταν ένας μικρός οχυρώνας. Ανάβουμε τη φωτιά και αμέσως βγάζουμε τα άρδυλα που είχαν γεμίσει από λάσπη. Τα πόδια μας μελάνιασαν, οι κάλτσες είναι μουσκεμα. Τρίψαν τα ποδάρια λάμπων, θα παγώνε, μου είπε ο πατέρας. Πήραμε μια ανάσα, φάγαμε και λίγο ψωμί, στεγνώσαμε και ξεκινάμε. Έχουμε πάνω από 5 ώρες στη διάθεσή μας ως το βράδυ. Πρέπει να βιαστούμε όμως. Η σωτήρια μέχρι τώρα ομίχλη δεν μας βοηθά να αποσανατολιστούμε. Ξεκινάμε και ο Θεός βοηθός. Περπατάμε πάνω στο χιόνι. Ο πατέρας μου μιλά συνέχεια, λέμε διάφορα γιατί ο λόγος κρατά το ηθικό, αποσπά την προσοχή από τα προβλήματα. Τραγουδάμε και το τραγούδι που λέγαμε στο στρατόπεδο. Εμένα σκέρε πήκανε, στέλνε μεσο γεμένη, τάστρον το σπαλερόκο σου, ποιο σταλεί και δένει. Έχουμε 200 χιλιόμετρα μέχρι τη Λαραχανή. Αυτό δεν μας απασχολεί. Η χαρά της ελευθερίας και ό,τι γλιτώσαμε με το θάνατο στο στρατόπεδο δίνει φτερά στην ψυχή μας. Τα πόδια μας όμως αρχίζουν να κουράζονται πολύ.
Μέχρι το βράδυ πρέπει να βρούμε καταφύγιο. Αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα με τους λύκους και τα τσακάλια που άρχισαν να ακούγονται στο βουνό. Το ξέρουμε αυτό. Όταν είναι πολύ το χιόνι, κατεβαίνουν στα χαμηλά στα χωριά για να βρουν τροφή. Τα μουστάκια και τα γένια μας είναι γεμάτα πάγους από το κρύο, από τον κρύο αέρα και άρχισε, που άρχισε να φυσά. Ακούω όμως τον πατέρα μου να ψιθυρίζει. Δόξα τω Θεώ, γιατί, διότι με τον αέρα καθαρίζει ο ουρανός. Τώρα βλέπουμε πολύ πιο μακριά. Να, στο βάθος διακρίνεται ένα χωριό, περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά. Περπάτα γρήγορα, μου λέει ο πατέρας, το σκοτάδι πυκνώνει. Απορώ με το κουράγιο του, με παρασέρνει και εμένα, έχει δίκιο. Πρέπει να περπατήσουμε πιο γρήγορα. Ναι. Έλεγα λοιπόν, τελικά κατάφεραν και ξεφύγανε, τα υπόλοιπα να γράφουν πολύ καλά, θα τα διαβάσετε μέσα, ή δεν θα πούμε όλο το βιβλίο. Έφτασαν στη Λαραχανή και κρύφτηκαν, ωστόσο όμως ειδοποιήθηκαν από τη μονάδα οι αρχές και πήγαν και τους ψάξανε και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Πήγανε, τους πήρανε και η τιμωρία ήταν ο θάνατος. Φρόντισε όμως ο πάπος του παππού, ο πατέρας, και δωροδόκησε τον αστυνόμο και έφυγε και έστειλε ένα χαρτί που τους βρήκαν πεθαμένους κλπ. Ήταν η εποχή που μπήκαν οι Ρώσοι στην Τραπεζούντα, ηρέμησαν τα πράγματα, 2 χρόνια υπό ρωσική κατοχή περάσανε καλά. Σε αυτά τα χρόνια ληστρικές συμμορίες λιμένου του τόπου τα γράφει πολύ καλά, έως ότου φτάσει το 2021 με τον Κεμάλ πλέον, δεύτερη επιστράτευση, παίρνουν πάλι τον παππού, ξανά η ίδια διαδικασία και 300 από τη Λαραχανή. Εγώ άκουγα ιστορίες Λαραχανιτών από τον Άγιο Μάρκο που συμμετείχαν σε αυτούς τους 300 που πήγαν στην Μάτσκα κάτω, παρουσιάστηκαν και πάλι δεμένοι με στρατοχωροφύλακες, πάλι τον δρόμο του Ριζερούμ και από το Ριζερούμ μέχρι το Κάρς του Καυκάσου. Κάναν γραμμές σιδηροδρομικές κλπ. Και εκεί άλλα 2 χρόνια, 3 μέχρι ότου κατελήφθη, μάθανε εκεί η Σμύρνη. Αυτός αρρώστησε ο πάπος, πήγε στο νοσοκομείο, βρήκε κάποιους κρυπτοχριστιανούς, τον βοήθησαν, είναι ευχαριστημένος από τη συμπεριφορά τους και επιστρέφει, απολύθηκε, τέλειωσε ο πόλεμος, έρχεται στην Τραπεζούντα, ψάχνει τους δικούς του, δεν βρήκε κανέναν, χάθηκαν. Πήγε στο χωριό, δεν βρήκε κανένα, γύρισε απογοητευμένος, φέρνει το πλοίο από την Τραπεζούντα. Έχουμε να διαβάσουμε κάτι. Έχουμε να διαβάσουμε το γράμμα. Α, εδώ στη δεύτερη αποστολή ένα γράμμα, ότι και εκεί είπα σύντομα ότι πάλι η ίδια διαδικασία, οι ίδιες ταλαιπωρίες, πώς πεθαίνανε στο δρόμο. Για να δει, γιατί θέλει να το τονίσει ο συγγραφέας αυτός, ότι τι υπέστησαν αυτοί, ότι ήταν μαρτύρια πραγματικά, ότι ήταν γενοκτονία πραγματική. Διάβασε ένα κειμενάκι του Ευγένιου, ένας από την παρέα τους που πέθανε και τελειώνω πάντα, τελειώνω. Τις πρωινές ώρες ακούγεται η φωνή του Ευγένιου. Πονώ, πονώ, θα πεθάνω. Νερό, νερό, παρέσα, πουλία. Μετά σταματά, δεν ακούγεται. Ξυπνάμε όλοι. Ευγένιε, Ευγένιε. Ο Ευγένιος είναι νεκρός. Ο δάσκαλος παίρνει το σφυγμό και μετά κάνει το σταυρό του. Όλοι μαζί λέμε τον Πάτερ ημών. Επικρατεί νεκρική σιγή. Μετά από λίγο ο Νικόλος μονολογεί. Αχ, αρε Ευγένιε, εγλίτωσες ρίζα. Και η δική μου ώρα θα έρθει για να γλιτώσω. Εμείς οι μεγαλύτεροι δεν θα αντέξουμε αυτή την ταλαιπωρία. Καλύτερα να μας πάρει ο Θεός κοντά του. Κάνει το σταυρό του, το ίδιο και εμείς. Από την παρέα ο Ευγένιος άνοιξε το δρόμο του θανάτου πρώτος. Το πρωί μπαίνει ο Κεμάλ, ο Τσαούς, λογίας, που μας συνοδεύει. Τον σκοτώσατε, του λέμε. Αυτός μονολεκτικά λέει πως πέθανε. Μας έδωσε ένα φτιάρι και θάψαμε έξω από το κάστρο τον αγαπητό μας Ευγένιο. Στις τσέπες του βρήκαμε ένα γράμμα. Ο δάσκαλος το ανοίγει και διαβάζει. Αγαπημένη μου Παρέσα. Αγαπημένα μου παιδιά, αγαπημένοι μου γονείς, πέρασαν 40 μέρες που έφυγα από το σπίτι και 3 μέρες πορείας προς το θάνατο. Πολλοί έχουν πεθάνει στους δρόμους, άλλους τους σκοτώνουν όταν πάνε να πιουν νερό. Στο όρος Σίγανα το χιόνι ήταν μέχρι το γόνατο.
Σήμερα φτάσαμε στην Αργυρούπολη. Αύριο θα πάμε για τον Παϊκούρη. Εγώ δεν είμαι καθόλου καλά. Συγγνώμη. Μην τρομάξει καν μάθετε πως πέθανε. Είναι καλύτερα παρά να υποφέρω αυτά που υποφέρουν οι Έλληνες που θα ζήσουν. Καλό παράδεισο σε εσάς, κουράγιο στους φίλους μου και εύχομαι να σας προστατεύει ο παντοδύναμος πάντοτε. Συγγνώμη. Καλά, συγκινήθηκε. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω εγώ και για να πει και δύο λόγια ο συγγραφέας, έφτασε στην, από την Τραπεζούντα, πήρε το πλοίο, ξεπάρκαρε στο Καράμπουρνουλέ. Εκεί μετά τα πρώτα αρχικά βρήκε, ήταν μόνο στον κόσμο, χάθηκε με τον Ερυθρό Σταυρό, έψαχνε του συγγενείς του. Βρήκε μια δουλειά και εκεί που απασχολεί του τον ειδοποιούν και μαθαίνει ότι κάπου οι συγγενείς του είναι στην Ινώη Καστοριάς. Το 25 τώρα, από το 24 που ήρθε, 23-24, και πήγε στην Ινώη Καστοριάς να βρει την αδερφή του, η οποία πράγματι ήταν εκεί, αλλά όταν πήγε τη βρήκε πεθαμένη πριν 5 μήνες, βρήκε μια εξαδέρφη του, έμεινε λίγο μαζί της, παντρεύτηκε μια άλλη για να αποκατασταθεί. Και από την άλλη, ενώ χωρίς να ξέρει ότι η γυναίκα του και τα παιδιά του τι έγιναν και τι απέγιναν, αφού δεν είχαν και δώσει σημεία ζωής, είναι πολύ συγκινητικό, αξίζει να το διαβάσετε, αξίζει να το πάρετε. Τον στεφανώθηκε μια άλλη και απέκτησε παιδιά και οικογένεια από την οποία προέρχεται και ο συγγραφέας ως εγγονός πλέον. Ταραγανίτ, ο ανταμόνος σας μετά από 1923. Η μοίρα του ξεριζωμού και της γενοκτονίας, γιατί δεν ήταν η συνθήκη ανταλλαγής, είναι ντροπή και να το λέμε, έτσι με έλεγε ο παππούς, «Πασκήμ το χαϊβάνια έμεις και δόκαμε και πέραμε», δηλαδή ζώα ήμασταν και μας ανταλλάξανε, έτω ρίζαμε γενοκτονία και ξεριζωμός. Αυτές είναι οι λέξεις που πρέπει να ξεστομίζουμε. Αλλιώς, κάνουμε ένα μεγάλο λάθος να χρησιμοποιούμε τη λέξη ανταλλαγή. Οι συνθήκες υπογράφονται από τους αρχηγούς των κρατών. Ο Πόντος δεν ήταν σε κάποιο κράτος. Δεν ήταν στην Ελλάδα. Αλλά η κυβέρνηση τότε μας αντάλλαξε. Γιατί έτσι θέλαν κάποιοι. Δεν θα σταθώ σε αυτό το σημείο εγώ. Αλλά θέλω να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι θα ακούσετε από εμένα δεν είναι 100% αληθινό, γιατί κάνουν το λάθος πολλοί να νομίζουν ότι έχουν την απόλυτη γνώση. Γι' αυτό και εγώ περιορίστηκα στο χωριό μου και στα χωριά της Ματσούκας. Δηλαδή δεν μπορώ να γράφω 253.000. Από πού βγήκε το νούμερο? Εγώ ήμουν στην Επιτροπή με τον Μιχάλη τον Καραλαπίδη, τον Φωτιάδη, ήμασταν στην αρχή αυτοί οι άνθρωποι και βιαστικά τότε για να ψηφιστεί ο νόμος του 1994 είπαμε 700 περίπου χιλιάδες με τις εκλογές που αναφέρθηκαν, άρα ήρθαμε, δεν ήρθαμε εδώ 350.000. Πού το βρήκαν αυτό, φύγαν και στη Ρωσία και δεν αμφισβητώ το νούμερο. Το υποστηρίζω και αγωνίζομαι χρόνια γι' αυτό. Έγινε λίγο βιαστικά, εγώ πιστεύω ότι ήταν περισσότεροι γενοκτονημένοι. Γιατί το 700 βγήκε από τις περιοχές που ψήφιζαν οι Έλληνες. Δηλαδή στις περιοχές της Σεβάστιας. Δεν ψήφιζαν, δεν πήγανε σε ένα καθήκον, ήταν υποψήφοι βουλευτές εκεί για να τεκμηριωθεί. Αυτό σας το λέω, ακούστε το, μην το πιστέψετε, αλλά ακούστε το. Ψάξτε όλοι, όπως ψάχνουμε και εγώ, να βρούμε την αλήθεια, γιατί οι περισσότεροι είμαστε τρίτη γενιά και μερικοί ίσως δεύτερη και εμείς είμαστε η ιστορία, όχι τα αρχεία της Γαλλίας και της Αυστρίας και της Ρωσίας. Αυτοί γράφαν ό,τι κουστάρα. Έτσι, ο Πρέσβης έγραφε ό,τι καταλάβαινε και μάλιστα η Ρωσία όσο ήταν τσαρική, τα έγραφε όπως γουστάριζε ο τσάρος. Και όταν έγιναν Μπολσεβίκοι, τα έγραφαν αλλιώς. Την ιστορία τη γράφουμε εμείς. Και ο παππούς μου, ο παππούς σας,
το επίθετο, δηλαδή ο παππούς δεν είναι ο παππούς μου που το χρησιμοποιώ πολύ, είναι ο παππούς και ο δικός σας, ο παππούς μας ή η γιαγιά μας, τα παραμύθια. Αυτό το νόημα δίνω στον παππού. Έτσι λοιπόν ο παππούς είναι ένα άτομο, ξεκινάει από το σπίτι, κατεβαίνει στην πλατεία του χωριού και οδεύει προς τη Λιβερά. Και εκεί μαζεύονται όλα τα χωριά, Κούτουρα, Άκουσα, Ρουζενό, Σκόπια και τα υπόλοιπα χωριά του Καψίκιο, Γιανακάνο και όλα τα χωριά της Γαλλίας, μετά την άλλη πλευρά και δεν ξέρω τι. Εκεί λοιπόν τους κρατάνε ένα μήνα και πορεύονται μετά από ένα μήνα αυτόν τον δρόμο. Το δρόμο του Άουσβιτς. Έτσι το είπε ο Ενεπεκίδης. Εγώ όμως, επειδή από ό,τι θα διαπιστώνετε από τον λόγο μου, σας είπα μην το πιστεύετε, δεν θέλω να αναφέρω κανέναν Ενεπεκίδη, ούτε κανέναν Φωτιάδη, ούτε κανέναν. Γιατί όλοι οι ιστορικοί, χωρίς να έχουν αδερφηθεί μου φίλοι, ο Φωτιάδης, εγώ ξεκίνησα στην Ινώη Γαστοριά να κάνω την πρώτη γενοκτονία το 1983. Γιατί είχα αυτό εδώ το βιβλίο στα χέρια μου, του Ανέστη του Παπαδόπουλου από την Άγουσα. Έχει γραφτεί το 1962. Και ο Ανέστης, ο ταπεινός δάσκαλος από την Άγουσα, που δεν ήταν μεγάλο σχήμα, σε ένα σημείο του, στη σελίδα 205, λέει ήταν εξόντωση και γενοκτονία. 1962. Οι μεγαλοσχήμονες τον αγνοούν πλήρως. Εγώ το διάβασα το βιβλίο, το έχει και ο αγαπητός μου αδερφός ο Γιάννης, παρεμπιπτόντως και εγώ παρασύρομαι να πω ένα θεόρατο ευχαριστώ στο Σύλλογο και το Προεδρείο θεόρους. Εδώ είναι, γι' αυτό το μοιράζω αυτό το φυλάδιο όπου μιλάω, είναι το 1962 το βιβλίο και γράφει τη λέξη γενοκτονία. Η λέξη γενοκτονία το 1948 με τη δίκη της Νερβέργης, από εκεί και πέρα καθιερώθηκε γιατί πρωτίστως ήταν τα εγκλήματα πολέμου. Έτσι λοιπόν ο Γκεμάλ για να τα φορτώσει όλα στον τοπάδοσμά μου τρέμασε στην Κερασούτα για να εγκληματία πολέμου και μετά από 20-30 χρόνια που κάνει το μεγαλύτερο άλλαγμα που υπάρχει στον πόδο, τον τοπάδο. Αυτή είναι η τουρκική πολιτική. Ένα δεύτερο όμως βιβλίο το οποίο αξίζει, νομίζω εγώ ότι μέσα στο έχω, δεν το πήρα μαζί μου γιατί το δάνεισα και δεν με το δώσαν, θα ήθελα να το έχω εδώ μαζί, γιατί ένας Σταμπουλίδης, νομίζω αυτός ήταν ο Γιώργος, και ένας Καραταγλίδης, είναι από τα σύνορα της Ορδού, οι Νόοι δηλαδή, εκείνη τα σύνορα, και Σαμψούδα. Εκεί είχαν έναν μεγάλο καπετάνιο, τον Σαρούγιανη, και όλα αυτά τα ονόματα που περιέχει το βιβλίο, είναι γραμμένο το 1980, είναι όλοι οι Νοήτες, το νέο μου χωριό. Εγώ νιώθω ότι το χωριό μου είναι εκεί, και εκεί θέλω να πεθάνω από τον Βακυριωθέ, να μ' αξιώσει ο Θεός. Ίσως ήταν πολιτική σκέψη που ελευθερία του Ελευθέρη. Να πας δύο-τρεις φορές. Εγώ πηγαίνω και θα πάω, δηλαδή. Αλλά πιστεύω σαν 90 μου, σαν τον παππού. Τώρα να το κάνουμε πιο σύντομα από εγώ για να μην τους γενοκτονήσουμε και αυτούς εδώ. Θέλω να χωρέσουν κιόλας τα κορίτσια μου. Με αποτέλεσμα, οι δύο αυτοί άνθρωποι αναφέρουν και αυτοί για τη λέξη της γενοκτονίας στο βιβλίο τους. Αυτή είναι όμως το 1980. Εγώ δεν θα σας ταλαιπωρήσω άλλο, παρά μόνο θέλω να δείξω ένα. Αυτή είναι εδώ την εφημερίδα που είναι η Δημοκρατία, η εφημερίδα των Αθηνών και του 24 αντίγραφου. Και εδώ είναι το άλλο βιβλίο που ευελπιστώ να κάνω, αληθινό πάντα. Και εδώ γράφει για τα χωριά, για τα παιδιά της Λαρακανής που μείναν εκεί, άλλα βιάστηκαν, όπως είδατε και τη φωτογραφία την Ελένη και την Καβράβα. Αναφέρεται στο βιβλίο, έχουμε τα επίθετα τη Φιλιλάβα, θα δείτε το γιο της, έχουμε ένα μικρό βίντεο, μία συνέντευξη, είναι μια ώρα τη συνέντευξη.
αλλά την έχω κάνει έτσι για να μπορέσει. Είναι η Δημητράβα, είναι η Μαρζαλακίνα, μια γριά που είδατε και είναι μια θαλασσινή. Έρχεται από τα άλλα τα χωριά, από την Κούτουλα, μια μαγαλιά του ελέγχου. Έτσι λοιπόν, οι ιστορικοί θα πρέπει να γράφουν για αυτό που γνωρίζουν ή βιώνουν. Εγώ αναγκάστηκα, θα δείτε στο βίντεο, θα το σχολιάσουμε. Στον δρόμο για το Ερζερού, εκεί χτίστηκε ένα μεγάλο γήπεδο, γνωστό, που τα εγκαίνια τα κάνανε ο Ερντογάν μαζί με τον Παπανδρέου, τον Γιώργο. Τα εγκαίνια του κτίριου. Σε αυτό το κτίριο λοιπόν είναι ο χώρος που ήταν οι εχμάλωτοι στρατιώτες, ο όρος αυτός πρέπει να είναι, εχμάλωτοι στρατιώτες, γιατί πράγματι ήταν επιστράτευση. Εδώ οι ιστορικοί μας πάλι επέμεναν ότι δεν γινόταν επιστράτευση. Επιστράτευση ήταν και μάλιστα την αντέγραψε πλήρως ο Χίτλερ το 1940 όταν θεωρούσε σαν φωτεινό άστρο το Κεμάλ. Και όταν πέθανε ο Κεμάλ οι σημαίες ήταν μεσίστιες στη Γερμανία για να δείτε τη σχέση και την φιλοσοφία των δύο ανδρών. Έτσι λοιπόν επιστράτευση ήταν, μας επιστρατεύαν να πεθάνουμε στον δρόμο όσοι δεν άντεχαν και άλλοι να πάμε να χτίσουμε τη σιδηροδρομική γραμμή Κάρς, Σαρίκαμι, Σεζερού, Ερζικιάν και να φτάσει στην Άγκυρα και υπάρχουν και άλλες δομές, δεν θα επεκταθώ. Oh, yeah.
κοντά μα, έξω τα λέματα. Πάμε, κύριε. Δάσκαλο, ο Θεόφρος Πασχαλίδης πάλι. Συγγνώμη, πατέρα μου, δεν